Μια χρονιά το 10ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας διοργάνωσε ποδηλατοδρομίες με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, αλλά συμμετέχοντας και με τον τρόπο αυτό στα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Δράμας. Παράλληλα μάλιστα για αυτόν τον σκοπό τα παιδιά έδωσαν την δική τους πινελιά για τα ιστορικά γεγονότα εκείνης της περίοδου, ενώ αναρτήθηκαν και σημαντικές φωτογραφίες από το παρελθόν της ζωής του σχολείου. Η εκκίνηση έγινε με την συμμετοχή όλων των τάξεων από την 1η έως και την 6η Δημοτικού και υπήρχε μεγάλος ενθουσιασμός και χαρά από όλους τους μαθητές. Είναι πια σαν παράδοση εδώ στο σχολείο μας αυτή τη μέρα να διοργανώνουμε διάφορες δράσεις με πιο κύρια δράση τον ποδηλατικό γύρο, με σκοπό να ευαισθητοποιήσουμε όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και εμείς οι ίδιοι μέσα εδώ στη γειτονιά, ώστε να υιοθετήσουμε στάσεις και συμπεριφορές που είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Πόσα παιδιά μετέχουν στην ποδηλατοδρομία? Είναι σχεδόν όλα τα παιδιά του σχολείου μας. Φέτος έχουμε γύρω στα 100 ποδήλατα. Τα παιδιά δηλαδή πάντοτε περιμένουν αυτή την εκδήλωση με πολύ ανυπομονησία από μέρες πριν δηλαδή, και έρχονται με ενθουσιασμό και χαρά να συμμετέχουν. Παράλληλα, συνεργάζεστε φέτος και με το Δήμο της Δράμας για άλλη μια χρονιά, με αφορμή και τα 100 χρόνια απελευθέρωσης της πόλης. Ναι, φέτος είναι, θα λέγαμε, σαν διπλή γιορτή. Φέτος, αυτή τη μέρα, έχουμε και μια έκθεση με έργα των παιδιών, ζωγραφική των παιδιών που έχουν σχέση την απελευθέρωση της Δράμας από τους Βουλγάρους. Επίσης, έχουμε και μια έκθεση εδώ πέρα με φωτογραφικό υλικό από το σχολείο, δηλαδή με μαθητές και δασκάλους από τα παλιά χρόνια που ήταν εδώ στο σχολείο μας. Και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, γιατί οι παλιοί θυμούνται, οι νέοι μαθαίνουν, ξέρετε. Εντάξει, πηγαίνει. Πέμπτη. Και φαντάζομαι ότι το περιμένετε κάθε χρόνο αυτό, έτσι. Ναι. Πόσα χρόνια συμμετέχει? 5. Σας αρέσει ο ποδηλατικός γύρος? Ναι. Η διαδρομή, τι? Ωραία, είναι ωραία. Πάμε, έλα. Ωραία. Για να μας πείτε, τι τάξη πηγαίνετε? 6. Και πώς σας φαίνεται το ποδηλατικό? Ωραία, εντάξει, καλά είναι. Εσύ τι λες, αγόρι μου? Μια χαρά. Κάνουμε στο ποδηλατικό, είναι πολύ ωραίο, γιατί κάνουμε ένα μεγάλο γύρο και δείχνουμε σε όλους ότι το ποδήλατο είναι το καλύτερο μέσο από το να χαλάμε το περιβάλλον.